Μια μέρα όμως, καθώς άκουσε θόρυβο μεγάλου πλήθους ανθρώπων που περνούσαν από εκεί με απορία μεγάλη, ρωτά τους γύρω του τι συμβαίνει. Και μόλις έμαθε ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος με τη συνοδεία του, ο τυφλός άρχισε να φωνάζει δυνατά. «Ιησού, απόγονε του Δαβίδ, ελέησόν με». Και ενώ πολλοί τον έπιπλαν και τον άγκαζαν να σιωπήσει, νομίζοντας ότι με τις φωνές του ενοχλούσε τον διδάσκαλο, αυτός πολύ περισσότερο εκράβγαζε. «Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με». Γιατί όμως ο τυφλός φώναζε τόσο πολύ? Μήπως επειδή ήταν μακριά ο Κύριος και ήθελε να ακουστεί η φωνή του? Ίσως και γι' αυτό. Όλες όμως αυτές σε σταμάτες κραυγές του απεκάλυπταν ότι ο τυφλός εκείνη την ώρα κάτι διαφορετικό αισθανόταν. Ο τυφλός έβλεπε. Εκείνη την ώρα άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του για να δει ποιος ήταν ο Ιησούς και τι μπορούσε να περιμένει από Αυτόν. Γι' αυτό και δεν εκράβγαζε για να λάβει χρήματα, αλλά για να λάβει έλεος. Ίσως βέβαια να έχει ακούσει για τις αμέτρες θεραπείες που έκανε ο Κύριος, καθώς και για την Ανάσταση του Λαζάρου, που είχε συντελεστεί λίγο μακριά το πνηρικό. Επιπλέον όμως, αν και ήταν τυφλός, είχε θρησκευτικές γνώσεις, ήξερε από τις προφητείες ότι ο Μεσσίας θα προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Γι' αυτό και ονομάζει επιμόνως τον Κύριον Υιόν του Δαβίδ, διότι αναγνωρίζει με τα μάτια της ψυχής του και πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο Βασιλεύς του Ισραήλ, που περίμεναν και νεές γενεών, αλλά και η κραυγή που έβγαζε διαρκώς, ελέησόν με, αποκαλύπτει πως ο τυφλός πίστευε ότι ο Χριστός δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά είχε θεϊκά γνωρίσματα. Γι' αυτό ενώ τα πλήθη του έλεγαν να σωπάσει, για να μην ενοχθεί τον διδάσκαλο, αυτός όλο και περισσότερο εκράβγαζε με φωνή πολύ δυνατή και πίστη αταλάντευτη. Μια τέτοια πίστη μας διδάσκει ο τυφλός της Ιερικού να έχουμε και εμείς, να βλέπουμε τα όρατα, τα πνευματικά, τα θεία και απρόσιτα με τα μάτια της ψυχής μας, ακόμη και όταν όλα γύρω μας φαίνονται σκοτεινά, εμείς να πιστεύουμε στη Θεία Παντοδυναμία του Κυρίου μας και να κραυγάζουμε με πίστη μέσα από τα βάθη της ψυχής μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο Ιησούς μετά από τις επίμονες κραυγές πίστεως του τυφλού διέκοψε την πορεία του και διέταξε να τον φέρουν κοντά του. Και όταν εκείνος θυσίασε τον ρώτησε, «Τι θέλεις να σου κάνω?» Και ο τυφλός απάντησε με λαχτάρα, «Κύριε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Εδώ όμως προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί ο Κύριος ερώτησε τον τυφλό τι θέλει? Αγνοούσε ο Κύριος το πόθο του τυφλού. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του, τη σωτηρία του? Ασφαλώς ο Κύριος γνώριζε τα πάντα. Έκαμε όμως αυτή την ερώτηση, όχι διότι δεν εγνώριζε ο ίδιος, αλλά διότι δεν τον καταλάβαιναν τα πλήθη. Ήταν λογικό να νομίζουν όλοι οι παρόντες ότι ο τυφλός ζητούσε χρήματα, ενώ εκείνος ζητούσε το φως του. Ήθελε λοιπόν ο Κύριος να κάνει γνωστό σε όλο τα παρευρισκόμενα πλήθη ότι ο ζητιάνος της πόλεως αυτής δεν ζητούσε χρήματα ή τροφή, αλλά ζητούσε κάτι το υπερφυσικό, το ακατόρθωτο σε ανθρώπινες δυνάμεις.
ότι ο τυφλός δεν ήταν ένας ζητιάνος όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ένας άνθρωπος που είχε πίστη μεγάλη και ζητούσε απότυπα τη δυναμία του το θαύμα, το φως του. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος ερωτήσεως του Κυρίου. Ο Κύριος γνώριζε τον πόθο του τυφλού. Ήθελε όμως να τον ακούσει και από τον ίδιο, για να διδάξει σε όλους εμάς ότι αν και γνωρίζει ο Θεός όλες τις ανάγκες μας, θέλει να τις ακούει και το δικό μας στόμα κατά τις ώρες των ψυχών μας. Διότι εκθέτοντας τις ανάγκες μας στον Κύριον, ταπεινόμαστε ενώπιον Του, μαθαίνουμε στην υπομονή και την επιμονή, ζυμωνόμαστε με τα δάκρυα και τον πόνο, και είναι ανάγκη να περάσουμε από όλα αυτά τα στάδια, διότι αλλιώς είμαστε ανάξιοι να λάβουμε το Θείο Έλεος. Ας εκφράζουμε λοιπόν στον Κύριον όλους τους πόθους της καρδιάς μας, τα βάσανα και τις πίκρες μας, τα προβλήματά μας και τα όνειρά μας, και Εκείνος θα απαντά στα αιτήματα των καρδιών μας. Όπως έδωσε τότε το φως των τυφλών της Ιερικού, θα χορηγεί και σε εμάς κατά τον πλούσιο έλεος του, ότι έχουμε ανάγκη θα μας φερήσει, αρκεί να μάθουμε να ζητούμε, να κραυγάζουμε, να επιμένουμε και να περιμένουμε με πίστη στη δύναμη Του και στην αγαθοσύνη Του.